από την επίδαυρο στο Hollywood, που μπορεί να μην ειδικεύεται στα αξιόπιστα μαθήματα ιστορίας, όταν όμως καταπιάνεται με την ελληνική αρχαιότητα, καταφέρνει πάντα να μας προσφέρει εντυπωσιακές παραγωγές με πλούσια εφέ και λαμπερούς πρωταγωνιστές. Μετά την εμπορική επιτυχία που είχαν οι 300, άλλη μια σειρά κορυφαίων στιγμών της κλασικής Ελλάδας θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για αμερικάνικες υπερπαραγωγές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μάχη του Μαραθώνα, που θα ξαναζωντανέψει στις αίθουσες και μάλιστα τρισδιάστατη. Είναι γεγονός. Το ντουέτο που μας έφερε τους 300, ο Ζακ Σνάιντερ και ο Φρανκ Μίλλερ, επιστρέφουν κινηματογραφικά. Ο πρώτος ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη γραφική νουβέλα που καταπιάνεται με τη ζωή του Ξέρξη, ο δεύτερος θερμαίνει την καρέκλα του σκηνοθέτη και κλείνει το ένα μάτι του για να κοιτάξει και πάλι μέσα από το βιζέρ της κάμερας. Did you make any special research? I did a lot of research, but I gotta say that I give most of the design credit to Frank because he just... Frank, you know, went to Greece and he went to Thermopylae and he is a massive fan of this battle. Σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου εικαστικού Ταρσέμ θα δούμε την ιστορία του προαγωγού της εφηρμοσμένης ισονομίας του Θησέα στη μάχη του εναντίον των Τιτάνων. Τίτλος της ταινίας «Η Αθάνατη» και τα γυρίσματά της ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες στο Μόντρεαλ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Μίκι Ρούρκ και ο Στίβεν Ντόρφ. Και οι δύο παραπάνω ταινίες θα γυριστούν σε 3D έκδοση. Και άλλη μια ταινία όμως θα παρουσιάσει μια σημαντική προσωπικότητα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ο Πυθαγόρας θα ζωντανέψει σύντομα στις μεγάλες οθόνες και τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Την τελευταία δεκαετία, πολλές αμερικανικές παραγωγές έχουν θέματα βγαλμένα από την ελληνική ιστορία, καθόλου τυχαίο αν αναλογιστούμε ότι αρκετοί χαρακτήρες έχουν αναφορές στο σήμερα. Για κάποιους άλλους από τους συντελεστές, οι λόγοι ήταν προσωπικοί. I did this for my sons and for my own gratification. Η ελληνικότητα αμερικανοποιείται ιδιαίτερα στο συναισθηματικό τομέα. All the gods are pairing only with American girls in the film. So do is there any kind of quality that American girl has that make gods even get crazy about them? I don't. Well, you know what? It's interesting. The film takes place in America, so that happens to be the. But yeah. We know these gods have been with girls from every country in the world. Οι ηθοποιοί έρχονται αντιμέτωποι με πρακτικές δυσκολίες όταν καλούνται να ερμηνεύσουν έναν Έλληνα ήρωα. I don't know, it was a great experience. I don't think I'll be wearing sandals and a fucking toga anytime soon in a film because it got so battered. Κάποιοι περισσότερο συναισθηματικοί αναδομούν και διορθώνουν λάθη και ιστορικές ανακρίβειες από τις υπερπαραγωγές που υπέγραψαν. I think overall it's probably much more of the vision that on the movie that he and... intended to make. The Greeks are always so unpredictable. I don't know. I think everybody who has problems with the first film or some criticism will be positively surprised. That's I can say for sure. If they love it, I don't know, because the film is a different kind of film and it goes much closer, and that's something for the Greeks, for example, what they will like. It's much closer to Homer. Με λάθη και πάθη, η Νέα Ελλάδα αναγνωρίζεται κινηματογραφικά έστω μέσα από την αρχαία. Τα ερχόμενα έτη, η εισπρακτική επιτυχία ή όχι των νέων παραγωγών θα κρίνουν αν τελικά η ιστορία μας είναι αϊθαλής ή αν για τους Αμερικανούς η αρχαία Ελλάδα μόδα είναι και θα περάσει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Ηλία Χριστογιαννόπουλο.